να γελάσουμε. Μην άρχεσαι. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τις φίλες που έχουμε ξεκινήσει το meetup. Εδώ αυτή είναι η Ρουλέ Παπαδοπούλου. Άνοιξε το. Τι μου έχεις φτιάξει. Αυτό είναι μοναδικό. Εγώ το κάνω τα χεράκια μου, δεν έχω χάντρε, δεν κάνω. Ένα χριστουγεννιάτικο είναι μπρελό. Είναι πολύ ωραίο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδευό μου, χθες δεν έβλεπα. Είναι πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, ευχαριστώ Ρούλα μου. Καλό είναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ήθελα να κάνω κι άλλα, αλλά δεν άντεχα. Ήθελα και να κάνω και την Αριστονή και την Κόφησα, αλλά δεν μπορούσα. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς είμαστε ξεκάνω. Εδώ. Ναι, τώρα που προσκύνησες, πώς νιώθεις. Τι ωραία κάρτα. Κοίτα, έχει βάλει και τα. Αυτή είναι η Ρουλέ Παπαδοπούλου και εδώ είμαστε στην, πες μας στην οδό... Στη Γεωργίου Σταύρου 3. Ναι, παιδί μου, γιατί να φύγεις, μα και ωραία κοπέλα. Στην Αγιά Σοφιά. Στην Αγιά Σοφιά είμαστε, ναι. Και σας περιμένουμε. Ελάτε. Ελάτε. Η Θέκλα είναι μαζί μας τώρα. Εγώ ήρθα. Ήρθα. Και αγόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Θέκλα ήρθε. Θες και αγόρια εσύ αφού δεν έχεις ρούχα. Ήδη ήρθε ένας κύριος, έρχεται σε λίγο να σε βρει. Είναι αυτό χωράει άλλο μία θέκλα μέσα φυσικά. Ναι, γιατί σου είναι μεγάλη θέκλα. Είναι μια πλεκτή ζακέτα. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Και από μέσα είναι τα. Πώς το είπαμε αυτό, είναι μια ζωφόρεμα. Είναι ίδιο ύφασμα, ναι. Είναι, ναι. Ναι. Είναι το ίδιο ύφασμα. Είναι πολύ ωραία ρίπτα. Είναι μια ύφανση. Ρίπτα δηλαδή. Όχι, δεν είναι ρίπτα. Δεν είναι ρίπτα. Αν είσαι σκυράκι, είναι color blocking. Κατά λάθος το πέτυχα. Ναι. Και αυτό το φοράς και ανοιχτό έτσι. Ναι, το φοράς όπως θέλεις. Έχει κάτι φιουγκάκι πέρα. Έτσι. Το φοράς και έτσι. Ναι. Και μετά έρχεται και ο Λάκη, το τραβάει ναι, αυτό. Έχω, θα κάνω. Αυτό θέλει προσοχή. Το τραβάει αυτό, σε ρίχνει κάτω και στα κορδόνια λίγο με φοβάμαι. Ναι. Και μου έλεγε ένα παιδάκι προχθές, γιατί τα κολάν σου έχουν τρύπες. Λέω μάντεψε. Μάντεψε. Έλατε. Τώρα που τον έχεις. Τώρα έχει πάει στον Αλέξη ο Λάκη. Αφού και δεν πάει πάντα. Είναι σχεδιαστής ο Λάκη. Ναι, είναι σχεδιαστής. Και θέλει να. Πάει τώρα να βάλω και το. Αυτό που φορούσα τώρα. Το μόβε. Να το στο βάλω εκεί στην άκρη. Ναι. Έτσι με τα πιαζούλα. Κόρη, πώς θέλει να μου δώσετε κανεί. Κανεί σημαίνει φτάνει στα γυμνά. Ναι, το ξέρουμε. Κανεί. Θα μάθουμε, θα τα μάθουμε. Πού θα πάει. Εγώ τα καταλαβαίνω τα κυπριακά, γιατί έχουν κάποιες ρίζες με τα ποντιακά, με τα πια, με τα ποντιακά. Κατάλαβα πλέον ότι τις μπλούζες τις λέτε φανέλες, δεν τις λέτε μπλούζες, καλά δεν λέω. Η χωριά της, εγώ τις λέω μπλούζες. Εμένα που ζητάνε φανέλες, συμπαθιώτησε έστω που ζητάνε φανέλες εδώ. Φανέλα. Φανέλες έχετε και την πρώτη φορά που μπήκε. Φανέλες. Μα πότε ήρθαν κόρη. Ποια χωρικά δεν ξέρω. Κόρη είναι τα παιδιά. Δεν είναι πάντα. Κόρη σημαίνει το κορίτσι. Φίλη μου. Είναι προς. Είναι κοπελιά από την φιλική προσκόλληση προς. Φυσική. Όχι προσκόλληση. Τι λέω. Προσφώνηση προς γυναίκα. Και τούτο είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι άλλο θα φορέσω τώρα. Α, ναι, γι' αυτό το χρησιμοποιείτε. Το παιδί στο candy store. Είναι πολύ ωραίο. Τα size είναι τούτο. Το A. Ωραίο. Και εδώ βλέπετε ότι έχω πάει στον B. Το βλέπετε ξεκάθαρα, το βλέπω και εγώ. Μπουλόρο. Εσείς το κάνατε αυτό. Ναι. Όλα τι ανέκανε. Και. Είναι ωραίο. Πράσινη κλωστή χαρίζει. Όλα τα ρούχα εδώ μέσα δικά σας. Βγάλατε ένα φουστάνι το οποίο είναι σκέτη. Θα το βάλει τώρα κινηματογραφικό. Επειδή η κοπέλα σπουδάζει, ξέρει. Τι κάνεις. Θα είμαι μέχρι την Κυριακή. Τα παιδιά μας είναι σίγουρα καλή. Αυτό είναι πολύ ωραία. Κόρη τράβα. Φορτωθήκανε πάρα πολλά ρούχα. Α, κοίταξε, εδώ βλέπετε ότι πρέπει να δυνατήσουν γιατί είναι size D. Γι' αυτό μ' άρεσε. Τώρα είναι να κάνω ένα τέτοιο σουέτ παραγγελία για Κύπρο. Αλλά αυτό μεγάλο είναι. Όχι, κόρη, φαντί του το. Αυτό είναι για τα παχύρωτα. Είναι το... Πώς τα λέμε αυτά. Σκέψου, ας πούμε, μπορεί να το χωρέσει και μια 120. Φοριέται στη γραμμή που λέμε την... Oversize, όχι. Άρα θέλει μικρότερο. Εγώ έτσι το κρίνω ένα ρούχο. Όχι, αφού δεν είναι oversize, άρα θέλει μικρότερο νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είπαμε. Είπαμε. Έγινε, αλλά όχι παρά έγινα. Περίμενε. Το άλλο, τα άλλα μέσα. Τα άλλα μικρά για σένα. Καλά, δεν σκέφτηκα μέρη. Εγώ έτσι πάντα κρίνω τα ρούχα όταν αγοράζω.
Όποια νιώθει μπακουλή, να έρθει εδώ στη Μύρον Μύρον. Στην τοποθεσία Μύρον Μύρον. Τοποθεσία Μύρον Μύρον, Γεωργίου Σταυρού 3. Πώς ωραία, και αυτό είναι όμορφο. Αυτό τι size είναι. Α, αυτό πολύ μ' άρεσε. Α, τι τέλειο. Πάλι παίζουμε τα νευρά μου, το αλφα μου βάλε. Πολύ ωραίο. Και σου κάνει. Αυτό θα μπορούσα να το φορήσω χωρίς φανέλα. Ναι, και. Εκείνα τα σουτιέντα. Λοιπόν, αυτό θα το φορέσει. Σε κάνει πολύ κομψή. Πολύ κομψή. Τη πάει, ε. Πολύ. Όχι, ακούει τη φωνή. Σου έδω τρόπο, λοιπόν. Και άμα στα στείλε αυτά. Η ελπίδα. Λοιπόν, ελπίδα μου, ελπίδα εσύ τα ναι. Μπορώ να το φορέσω αυτό από μέσα. Ναι. Σοκαρίστηκε. Μπορώ να πάω μέσα, να το βάλω αυτό από μέσα και αυτό. Ναι. Το όπως φοράνε τώρα. Ναι, γιατί αυτό με στενεύει αυτή τη στιγμή. Ποθέκλα, έχεις υποχρεώσει τώρα, σταμάτα τη μόδα, γιατί φεύγουν εδώ. Περίμενε ένα λεπτό. Όχι, αυτό δεν πάει πολύ, αυτό είναι λίγο. Έχει ένα σεξι χρώμα εδώ, περίμενε. Πράσινο, να το δώσουμε καμιά που κάνει και πρακτικά του σεξε, όχι μόνο θεωρητικά. Κλείστο, κλείστο. Για βίντεο λέμε, δεν λέμε για άλλα πράγματα, Αλεξάνδρα. Αυτό είναι ένα υφασματάκι. Σχολιάζω κουβέντα. Ήταν να μην δω ότι σοκάρετε. Τώρα που είδα. Ξεκίνησε. Τώρα που είδα ότι σοκάρετε. Να πιέσω. Είναι αυτό, είπαμε, μπόμπερ. Ναι, και αυτό είναι κοντό μπομπεράκι. Είναι ένα δερματίνι που από μέσα έχει πολύ ωραία. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ το άλλο. Το φορέσω σε μια μηχανή. Αλλά... και αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι λίγο κοντό, ε. Ναι, είναι για μηχανή. Ναι, όχι. Το ανέκδοτο είναι ότι έχουμε μηχανόβιο στην οικογένεια. Ο αδερφός μου οδηγεί μια μεγάλη μηχανή, αν και είναι ορθοπαιδικός. Ο ξάδερφός μου είναι μηχανοκίνητος αθλητής. Αλλά εγώ δεν ανεβαίνω σε μηχανές. Η κόρη μου ανεβαίνει. Είναι ωραίο του το όμως. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Κοιτάξτε. Αυτό είναι τουμπλαρισμένο με γουνάκι από μέσα. Είναι το ίδιο ύφασμα, από μέσα έχει γουνάκι. Ναι, ναι, τις είναι μικρό. Αυτό, σε αυτό θέλεις μεγάλο. Ναι, ναι. Υπονοείς κάτι? Υπονοείς ότι η ζυγαριά έχει δίκιο που λέει 95 κιλά? Βάλε και ένα κόρτσο. Ξέρω καλά. Υπονοείς κάτι, Ρούλα? Μπόμπερ λίγο πιο μακριά. Ρούλα, υπονοείς κάτι? Υπονοώ ότι είσαι μια γλύκα, τίποτα. Ναι, ναι. Με το λουλούδι πάει. Α, και τούτο είναι μπομπεράκι. Α, αυτό είναι ωραίο. Πολλά μπομπεράκια. Κατάσταση. Ναι, γιατί το... Ναι. Μα είναι, ναι. Ρούχο που φεύγει αυτό. Και στην Κύπρο πουλάει πολύ. Τι size είναι αυτό? Βίτα. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι βίτα για να μου κάνει τόσο καλά. Βίση. Για να μου κάνει τόσο καλά. B. Δεν πειράζει. Μπορούμε να είμαστε όμορφοι σε όλα τα μεγέθη. Βέβαια. Μα μας το έχεις μάθει αυτό. Τι ωραίο που είναι. Και εγώ το πήρα αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Φαντάσου το κάθε χρόνο εγώ παίρνω. Κάθε ένα που φοράει. Όλα μου πάνε εμένα. Βέβαια σου πάνε. Όλα, ναι. Δεν σου πάνε. Όλα, δεν έχει τίποτα που να μην που πάει. Αφού η ομορφιά είπαμε που είναι. Ναι. In the eye of the beholder. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ εγκλωμένη. Beauty lays in the eyes of the beholder. Η ομορφιά βρίσκεται στα μάτια αυτού που βλέπει. Ναι. Αυτό. Άρα, άμα μας βλέπει κάποιος που μας αγαπάει, μας βλέπει όμορφα. Αυτό. Πολύ ωραία. Οπότε. Πολλές φορές δεν λέμε, τι τις βρήκες, του βρήκες. Του πάρε τα μάτια μου. Α, τούτον είναι το ίδιο με εκείνον που έχω, αλλά είναι σε μπλε. Εγώ το έχω πάρει σε κίτρινο. Παιδάτε. Και αυτό που φοράει το ζωντανό μοντέλο η Μέρη. Είναι ωραίο το φόρεμα. Επιμένω, αυτού του Μέρη μη σε ματιάξω, κορίτσι μου. Αυτό είναι το μπουφάν μου. Ναι, το έχω φορέσει εγώ αυτό το μπουφάν. Είναι πολύ ωραίο. Τι size είναι το? Πήρες το C στο μπουφάν. Θα κάνεις κάτι και θα πεις πήρες A. Κοίτα λίγο και το B μπορούσες να πάρεις, το ήθελες είναι, λίγο άνετο. Είναι, πώς το λένε, είναι oversize. Με αυτή τη δικαιολογία φοράει Κυριακή δικά μου ρούχα, oversize. Ναι. Βλέπεις το ρούχο και μετά αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει μέσα και μια Κυριακή. Μα και η κόρη μου είναι εκεί. Λέω ότι ωραίο, oversize, oversize. Είναι πολύ ωραία. Αφού έχει καθιερωθεί. Ναι, για τα τελευταία χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέσα στο oversize εγώ χάνω. Παιδιά, είναι όλα μας το καθιέρωσε αυτό που λέω. Εσείς τα παιδιά μας. Με βολεύει πάρα πολύ γιατί πολλές φορές έτσι δεν είναι Μέρη. Μεγάλο δεν μπορώ να τα πάρω. Τι ωραίο που είναι το. Τούτο είναι αλφα. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε,
Θα μας κάνεις κολεξιόν έτσι βίντεο. Να σας κάνω, ναι. Όχι, εννοώ όταν πας στην Κύπρο. Θα έρθεις στο χωριό Ανδρέας ναι. Παπακλοβούλη να τραβήξουμε. Ωραία. Είναι πολύ ωραίο τούτο. Ναι. Τέλειο τούτο. Πολύ κυριλάτο αυτό. Ναι. Ωραίο ύφασμα. Εν τω μεταξύ ό,τι φοράει εγώ. Φάμε και την κοιλιά της λίγο. Μην παίρνεις τα παπούτσια, σκέψου ότι φοράω ψηλά. Ναι, ναι. Είμαστε άβαυτες, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε δίπλα, έχουμε και εδώ ζωντανά μοντέλα. Είναι πολύ ωραίο τούτο όμως. Πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Αυτό είναι έτσι, δες τι ωραίο υφασμα. Είναι ζέρσι, δεν είναι ζέρσι. Είναι βισκόζι. Είναι βισκόζι σαν υφασμα. Είναι πολύ ωραίο. Έχω καταλάβει η μόδα πόσο διαφορετική είναι από παλιά που δεν βρίσκαμε. Τώρα βλέπεις άλλα υφάσματα, άλλα αυτά, πώς μπορείς να συνδυάσεις, σχέδια. Τραβάς εσύ τώρα. Τραβάω. Όχι να στέκομαι άδικα. Κοίτα, η χημεία υφασμάτων δεν σταματάει. Μετά είσαι στις τυρόπιτες, τι μουγάτσες, τι είπα θέλω μία φορέ πέντε. Εγώ έφαγα μία μισή, αλλά όχι να το στέκομαι και να μην τραβάς, γιατί είδα και άλλα πράγματα τώρα. Τώρα είναι live. Μα τι ωραία. Εγώ είδα κάτι άλλο τώρα. Είναι άλλο πράγμα τώρα, κόρη. Το μάτι σου. Το μεγάλο θα σου είναι, Θέκλα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ξέρετε ότι ο παππούς μου ήταν βιοτέχνης. Έφτιαχνε πουκάμισα. Κατά παραγγελία. Και βλέπετε τι γράφει εδώ. 30% αγάπη. 30% μεράκι, 40% τρέλα. Τι ωραίο. Ναι, είναι το σλόγγαν. Τι ωραίο. Και μάλιστα είναι sustainable business. Ηθική. Αυτό είναι μεγάλο. Ναι, σου είναι μεγάλο. Μεγάλο. Αλλά έχει ωραίο χρώμα. Αυτό με το με κίτρινο. Με παίρνουν να παχύνουν. Α, έχω ναι. Τώρα που το βλέπω, με παίρνουν να παχύνω λίγο, κυρία Λέκα. Με παίρνει. Εμείς πάντως, Θέκλα, βγάζουμε ρούχα. Ναι, βγάζουμε πλασάις ρούχα, αλλά και κάποια γυναίκα η οποία μπορεί να είναι πολύ ψηλή, πολύ γεμάτη. Ναι, μπορεί να είναι. Εμείς θα τις ράψουμε ένα τέτοιο ρούχο. Για να μην το χρώμα. Αυτό είναι για ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς. Τι ωραίο τούτο. Πολύ ωραίο χρώμα. Και με τζιν παντελόνια και με μάθημα. Είναι πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο. Και κομψό. Το βάλεις από μέσα. Ξαρτάται μετά το βάλεις από μέσα και το κάνεις το καλό ή πιο πολύ. Ναι, ξαρτάται χωράς. Επίδειξη. Τι σ' άρεσε να το σε. Why not και ένα παρτό. Και ένα παρτό, ναι. Φέρε εδώ και ένα παρτό. Αυτό θα μου το κόψεις η κόρη μου αν το πάρω. Αυτό με τρέλανε και εμένα. Ναι, φοράει τα παρτό που μου στείλες πέρσι στα μπουκλέτα, φοράει και τη που είναι 3 κιλά. Και τη λέω, μάνα μου, το ένα είναι εσύ και το άλλο είναι μπι. Oversized, μάμα. Oversized. Η νεολαία μας μαθαίνει πάρα πολλά. Η νεολαία μας κάνει ό,τι θέλει να το πήραμε ήδη σε ακόμα. Αφού τα παιδιά μας είναι... Το ξέρω. Αλίμονο και δεν είναι καλύτερα. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Πολύ ωραίο χρώμα. Αχ, τι ωραίο που είναι του κρασιού. Έχει ένα μεγάλο όμως. Αυτό μ' αρέσει. Αυτό το θέλω. Για το κουμπί ωραίο. Αυτό είναι τέλειο. Είναι μεγάλο όμως εσύ, τι είναι. Ναι, είναι μεγάλο. Hey. Αλλά αυτό είναι παλτό oversize. Είναι παλτό oversize, δηλαδή. Όχι, είναι τετραγωνισμένο παλτό. Έχει έτσι βάλει τα αλλά τετράγωνη, όχι αυτή που είναι ψηλή. Όχι, σαν πατρόν είναι τέτοιο, είναι τετραγωνισμένο παλτό, είναι oversize. Ναι, αλλά αν είναι λίγο μικρό, είναι πιο στυλά το μήπως. Ναι, αλλά δεν είναι το στυλ του. Ναι, είναι oversize. Ναι. Και τα κουμιά του είναι ιδιαίτερα. Ένα λεπτό να δούμε το size του. Πολύ μ' άρεσε. Είναι αλφα. Κι όμως είναι αλφα, δείτε. Αυτό σου λέω, είναι το πατρόν του. Κι όμως είναι αλφα. Είναι πιο τετράγωνο. Είναι το πατρόν. Έχετε και λέτε. Δεν έχω ξέρει τίποτε πως είναι μια oversize τη γυναίκα να φοράει oversize παλτό. Δεν είναι λίγο overstatement. Μια oversize θα φοράει ένα oversize. Inception. Θα πει. Inception. Που είναι σαν να λέμε όνειρο μέσα σε όνειρο. Ναι, ναι, είναι Inception. Μου θυμίζει κάτι από αυτά που μου έγραφε ο πατέρας μου όταν ήμουν mini-sized. Ωραία, δεν είναι. Πολύ ωραίο. Το κουμπί ήταν. Το κουμπί, ναι. Και μεγάλο κιόλας το κουμπί. Ωραία είναι αυτό. Ευχαριστούμε. Έφερες κι άλλο? Είπε, έφερα κι άλλο να προφώσει. Είμαι γεννημένη για μοντέλο, εγώ, μάνα μου. Δηλαδή, το έκανε η μάνα μου, έλεγε τώρα αυτή.
Τι θα την κάνουμε όταν μεγαλώσει, μοντέλα. Κάνουμε μοντέλο. Θα και αυτό το μπόμπερ που το χρώμα θα σου πάει. Μα να βρεθεί χρώμα να μου πάει είναι δυνατόν. Ωραίο τούτο. Κάνοντα. Μπόμπερ, μπόμπερ τι σημαίνει, από πού βγαίνει το μπόμπερ? Είναι το παλιό το μπόμπερ. Τα αμερικάνικα, τα μπουφανάκια, τα... Με το λάστιχο από κάτω. Που φορούσαν οι αεροπόροι. Ναι. Οι αεροπόροι, ήταν αυτό το στυλ. Αυτό όμως είναι διαχρονικό στυλ. Το νεβίτα όμως, είναι μεγάλο μου. Μεγάλο είναι. Όχι, καλό σου είναι. Όχι, είναι jazz. Ξέρεις, όταν με παίρνεις από κάτω, φαίνομαι δυσθεώρατη σε πάχος. Σαν ένα βουνό θα είμαι τώρα. Κάθεσαι εκεί πέρα. Δεν πειράζει, δεν θέλουμε άντρα. Κάτσε εκεί όπως ήσουν. Είναι, είμαστε κομπλέ. Η σωστή βιντεοσκόπηση για την περίστασή μας. Μην όπως είστε. Και ένα ωραίο σακάκι τύπου Σανέλ που είναι παραγωγικό. Και αυτό μου αρέσει, ναι. Εγώ επιμένω ότι πρέπει να είμαι με το σουτιέν τώρα και να βάζω το αυτοί. Ξέρεις πόσες θεάσεις θα έχει το γρίφι. Αχ, ωραίο. Στις 100.000 σε μια νύχτα. Αχ, πολύ. Αυτό είναι αλφα, ε. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και όντως είναι τύπου Σανέλ. Ναι. Και έχει και από κάτω κάτι, είναι μόνο του. Έχει μπλε φούστα. Μονόχρωμη. Και με μαύρο παντελόνι μπορείς να το συνδυάσεις. Πολύ ωραίο. Μονόχρωμη μπλε φούστα. Ωραίο. Και με μπλε. Αν θες να το αλλάξει στυλάκι, μπορείς να το βάλεις με πολλά πράγματα. Ναι. Αυτό είναι κομμάτι it. It's an it piece for your wardrobe. Είναι ένα it κομμάτι, ναι, το οποίο το έχεις στην καρταρόμπα σου και το είναι μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ. Μην νομίζετε πως δεν ξέρω, άσχετο που δεν τα κάνω. Ξέρω από τις μόδες. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αυτό πολύ κομψό. Το οποίο είναι αλφα. Και ωραίο πανί, δες το. Το φοράς και το σουέντ. Ναι, κάπως είναι. Ένα νούμερο μεγαλύτερο. Και αυτό κάνει χωρίς μπλούζα. Αυτό θέλει. Ναι, εννοείται, κάνε. Και χωρίς χέρδα. Νομίζω δεν πρέπει να φύγεις χωρίς να μας κάνεις μια τέτοια φασαρέλα. Μια τέτοια είδους φασαρέλα. Εμάς έστειλε τα σουτιέν η Άννη και μας κούρδισε τώρα. Είναι σουτιέν αυτά να μας τα στείλει για να μην τα φορέσουν. Να τα απολαύσεις με εύχομαι. Ωραίο. Κορίτσια, δεν ενοχλούμε. Εγώ επειδή ήρθα να κάτσω. Όχι. Τα απολαμβάνει και μόνη σου κούρδισε. Ναι. Πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σου τα παίρνει. Ναι. Φυσικά. Οι άντρες μαθηματικά αποδεδειγμένο, οι 9 στους 10 δεν τα προσέχουν καν. Όχι, αν το προσέξει πολύ ένας άντρας του σουτιέν, ειδικά σου πει και για το ύφασμα και για τη ράφη. Εκεί λίγο θα προβληματιστείς. Είναι πολύ ως πολύ. Αν σου πει είναι ματζέντα το χρώμα, εκεί πια είναι σε πέμπτη. Τι θα πει ματζέντα? Αυτό το βιολετή. Ένα κοκκινό που είναι περίεργο. Αυτό είναι το ματζέντα, το παλτό που φόρεσε. Όχι, το παλτό που φόρεσε. Απλά με λιτζάνι, ματζέντα, εντάξει, μόβο. Δεν σκηνε ωραίο. Αυτό το θέλω. Άμπλα, μπλερά. Το είναι σαν το εκάει το γυλαίκο σου. Δεν πρόκειται να πάει με το πορτοκαλί. Δεν κόβει το μυαλό σου, τα δείχνουν όλα, μετά θα πάρω φεβόλες. Είναι σαν το κυκρινό. Αχ, ωραίο. Α, είναι σαν αυτό που φορείς. Σαν αυτό. Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι πιο... Πιο... Είναι πιο μαλακό. Ναι, ναι, είναι πιο ωραίο από το άλλο που φορούμε. Αυτό είναι σε πλεκτό, το άλλο είναι πιο γεμάτο. Τώρα να φορέσω το άλλο, να δει διαφορά. Ναι, μ' αρέσει. Όχι, και εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο επάνω. Σε γραμμή, ε. Ναι, ναι. Ίσως αυτό το άλλο που φορούσα πριν να κάνει για μιαν που να είναι πιο αδύνατη. Λοιπόν, το κίτρινο. Αυτό εννοούσα, ναι, το άλλο το κίτρινο. Δεν εννοούσα αυτό εγώ, εννοούσα το κίτρινο. Αλλά σίγουρα αυτό είναι το φωτεινό. Το ίδιο. Απλώς αυτό είναι λίγο πιο χοντρό. Ναι, αυτό είναι πιο γεμάτο. Πιο γεμάτο. Από το καλύτερο. Αυτό είναι τέλειο σύνολο. Αυτό σίγουρα. Αυτό είναι το αυτό είναι σαν ένα σετ. Ναι, είναι ίδιο χρώμα σαν οι κοπέλες. Είναι σετ αυτό. Και όχι, είναι και αυτό. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα το κρατήσω. Να το κρατήσω. Δεν σκεφτώ. Θα τους... Θα τους κόσω το μισό μαγαζί. Επίσης, μπομπέρ, πολύ αυτό ωραίο. Συγγνώμη, αυτό θα πάω να το χωρέσω. Πήγαινε, βάλε το σουτιέν. Και θα βάλω και το σουτιέν το πράσινο, ναι, και θα έρθω. Το πράσινο. Αυτό με τρέλα. Περιμένουμε τώρα εδώ πέρα. Θα μας ανοίγει σιγά σιγά το φερμουάρ.
Αυτό λες. Αυτό τι size είναι. Πάει και με το size B. Και με αυτό που είναι B. Και εγώ και φοράω και B. Και τα χρώματα σου πάνε. Φανταστεί ότι φοράω το πράσινο από μέσα. Τραβάς τώρα. Τραβάω. Κάνει και λίγο ένα τέτοιο. Κοίταξε. Αν είναι ένα καλό σου τιέν. Αν ένα καλό σου τιέν, κάνει και το ρούχο να στρώνει ωραία. Wow. Ναι. Καλό είναι, α, και άνετο. Το σουτιέν αυτά θα τα βρείτε στην Ελπίδα Secret που είναι στον Εύωσμο. Είσαι καλή. Δείχνουμε λίγο έτσι το χρώμα. Ναι. Δείξαμε πριν το σχέδιο. Εντάξει, αυτά Πλάτωνος... είναι για σκοπούς, είναι για σκοπούς να δείξουμε τα σουτιέν. Ναι. Πλάτωνος... δεν είναι το σουτιέν που δείχνουμε, ναι, όχι, ναι, το πρόσωπο, ναι, που... που περικλείεται στο σουτιέν, ναι, έλα. Πλάτωνος με Σμύρνης γωνία. Okay. Είναι πολύ ωραία, κυρία Ελπίδα, ευχαριστώ πολύ και έχεις και το αγαπημένο μου όνομα. Ναι, και στέγουν και καλά. Είδατε στην πλάτη, στέγουν, ναι, καλά. Και δεν σε είδε, δεν σε είδε. Είναι πολύ... είναι... έχει δει τα βίντεο μου όμως. Ναι, είναι γνώστρια, πολύ μεγάλη γνώστρια. Ναι. Και το βρήκε, εγώ της είπα πιο μικρό, χαπ και το βρήκε. Κάτι να λέω κανείς. Παίρνει εμένα. Το δικό μου. Κλειστέ, γιατί το δικό μου είναι. Έλα Μαρία. Στα χόντω. Καμιά δεν κοιτάει το σουτιέν μου, είδες. Είδες, είναι όλες εμπνές. Ωραία, τραβάμε. Ναι. Άρα πρέπει όμως να δείξεις και, το, και τη φούστα τώρα. Την δείχνω. Την γιατί έφυγε η Αλέκα που καθόταν. Πού είναι η Αλέκα? Έφυγε η Αλέκα που καθόταν και πρέπει να δείξουμε και γελάφα. Έχεις κάτσει από τα γέλια. Επίσης θα στριβίζουμε τη φοράμε από μέσα. Δεν το δείχνω. Το ξέρουμε εμείς. Το πράσινο φοράς πάλι. Πολύ σέρα. Πρέπει να φορέσω κι άλλο χρώμα. Βάλει και ένα άλλο βέβαια. Μας έστειλα σουτιέν και το, λέει, το δείξαμε σουτιέ πριν. Σουτιέν πουλούσα εγώ πολλά χρόνια. Αλήθεια. Έλα να δεις αν είναι καλό, μην πιάνεις εσύ. Και σου αποδώ. Δέστε μας και τη ζώνη. Γι' αυτό μου φανήκατε λίγο γνωστή. Ναι, αγοράζω. Είναι αυτό ωραίο είναι. Μην δείχνετε τα παπούτσια και δεν ταιριαζούν. Μας έχει κάνει παρατηρήσει η κυρία Ρούλα. Μας έχει κάνει παρατηρήσει η κυρία Ρούλα με τις γυναίκες αθλητικές πάτσες και τα παπούτσια. Τι να κάνουμε! Τι να κάνουμε! Και εγώ όλα αυτά είμαι, εμένα δεν ζει. Ναι, γιατί έβγαλε πολύ κρύο. Και τέτοια θα φορούσα να ερχόμουν. Ασόψετε, ασόψετε που τέτοια δεν έχω πάντω. Υπάρχουν ηλικίες αυτά. Μωράτη, σίκ. Α, ωραίο φόρεμα αυτό. Ναι, είναι ωραίο. Είναι κρουαζέ. Έσκωσα, έχω τη ζωμάνη. Όχι, όχι, είναι κανονικό, δεν είναι κρουαζέ. Το κρουαζέ. Σου πάει πολύ το κρουαζέ. Και εγώ το συμπαθώ. Το κρουαζέ είναι αυτό που... Ναι, αυτό είναι το κρουαζέ. Είναι A-line. Είναι A-line που ήθελα να πω. Ήθελα να πω, είναι A-line και είπα, είναι κρουαζέ. Είναι A-line. Αυτό το έχω σε άλλο χρώμα. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα το φορέσω αυτό. Είναι A-A όμως. Περιμένετε. Θα το φορέσω αυτό τώρα. Με το πράσινο πάλι. Με το πράσινο είναι ό,τι πρέπει. Συγγνώμη, δεν θέλω να είμαι μεγαλύτερο. Ναι, θέλει. Για να στρώνει. Γιατί την τραβάει και χαλάει. Δεν έχει σημασία. Θα τη δείχνει πιο όμορφα. Υπάρχει το ίδιο σου πιο μεγάλο νούμερο. Μπορώ να σου το κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έρθει έτσι όπως έρχεται με το πράσινο. Θα έρχεται και ένα δύο. Πρέπει να βγει στο κανάλι μα. Πρέπει να βγει στο κανάλι μα. Εγώ μην πει. Ναι, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Δεν θα βγει έξω. Αγχώθηκε, σου λέει. Θα πάει και θα φέρει την κοιλιά τη. Φέρουν την περιφέρεια. Δεν μου άρεσε. Έχουμε παρόμοιο style άλλο νούμερο. Μέρι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μερί, κρουαζέ τέτοιο έχει. Αυτό είναι εσύ, θα βάλουμε το σι αυτό. Και αυτό να δει η Θέκλα. Τι σάιζε. Αυτό το έχω στο πράσινο. Αυτό είναι, ναι, είναι το στυλ. Αυτά τα υφάσματα από τελευταία λέξη, έτσι. Ναι, πάω και έρχομαι. Λοιπόν, οι σχολιάστριες, οι οποίες έλεγαν προηγουμένως ότι το νούμερο α ήταν μεγάλο. Το νούμερο σε. Με το πράσινο από μέσα. Πώς σας φαίνεται, κοιλάει. Αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Αυτό είναι καλύτερο ένα πασαχρώμα. Γενικώς κλείνει το σώμα. Αυτό είναι πιο στενό. Αυτό είναι πιο στενό. Είδες ρε παιδί. Αυτό είναι διαφορετικό. Εγώ το προτιμώ. Ήταν πιο... Οπότε θα εκλακούς γνώμες και υιοθετείς πάντα τις καρδιάς. Όχι, όχι, να λες ότι στάνε και πολιτικό. Λοιπόν, πάω να φορέσω τα ρούχα που φορούσα. Γεια. Θες να σε βγάλουμε στο κανάλι.
άλλη που φορά αυτό το τέλειο, την τέλεια μπλούζα. Ελάτε προ τα εδώ. Τι ωραίε κοπέλε. Πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικό. Θα βγει στο YouTube. Θα βγει στο YouTube, να το ξέρει. Έτσι, με όλα αυτά που λε. Το λέω που κάνω. Αυτά φαίνονται και να μην τα πούμε εμεί αφού τα βλέπω. Μια εικόνα χίλιε λέξει. Είσαι μια κούκλα. Κούκλα. Καλά είπα ότι μοιάζει τη Σουζάνα. Αυτό είναι τέλειο για τι γιορτέ τώρα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ κομψό. Το άλλο είναι πιο κουλτούρα. Αυτό είναι φαντάζομαι για τι γιορτέ. Είναι πολύ τέλος. Όμορφο. Okay. Είδες όμως ότι είναι μια γραμμή, δεν είναι δυο να είναι βαρύ φορτωμένο. Όχι, όχι, όχι. Είναι τόσο όσο πρέπει. Είναι ωραίο σχέδιο, πολύ ωραίο. Εντάξει, είσαι και πολύ κοντά. Όχι, δεν είμαι, αλλά θα μου βγάλει το γκάζι γιατί είναι μαύρο. Δύο-τρία. Και θα ζήσεις χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Τώρα πάντα μάγια γιατί έπαιρνε τα φόβο. Μπορείτε να τα μοιραστείτε με όποιους θέλει. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Και εμείς. Τι όμορφα που περάσαμε. Μέχρι και μια impromptu ευχή για τα γενέθλια της φίλης που μας έφερε γλυκά να μας κεράσει είχαμε εκεί πέρα. Βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, όσες φωτογραφίες κατάφερα να μαζέψω, υπάρχουν πολλές περισσότερες. Σίγουρα αν έφτιαχνα αυτό το βίντεο μετά από λίγες μέρες θα είχα πολλές περισσότερες να προσθέσω. Βγάλαμε όμως τις φωτογραφίες, τις βγάλαμε για μας και κάποιες θέλαμε να τις μοιραστούμε και εδώ. Ίσως κάποιοι δεν έχουν δει το βίντεο που είπα ακόμη στείλτε μου τις φωτογραφίες και γι' αυτό δεν τις έστειλα. Είναι υπέροχο το γεγονός ότι μέσα από την ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα, μέσα από ένα κανάλι το οποίο προσπαθεί να ρίξει φως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την ανθρώπινη ψυχή, με την επικοινωνία, με την ψυχική υγεία και ευεξία, με τη συνδεσιμότητα, πόσοι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το κανάλι και είναι μια ελπίδα. Μια ελπίδα, ένα ευχάριστο νέο ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ψυχοψάχνονται, ψυχοεκπαιδεύονται, ψυχοθεραπεύονται, αγαπούν, μαθαίνουν να αγαπούν, προσπαθούν να γίνονται η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, να ξεπεράσουν ο καθένας τους δικούς του δαίμονες, να ξεπεράσουμε ο καθένας τους δικούς του δαίμονες και να οδεύσουμε ουσιαστικά προς την ευδαιμονία. Ήταν έτσι ένα πανηγύρι ψυχής αυτό που βιώσαμε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στο meetup που έγινε στην Μπουτίκη Γυναικείων Ρούχων Mirror Mirror στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό. Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους και όσους κατάφεραν που βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη να έρθουν στη συνάντηση και όσους ανθρώπους συναντιόμαστε καθημερινά διαδικτυακά. Νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων για την ουσιαστική αγάπη που υπάρχει. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχει και άλλους συναγωνιστές και συναγωνίστρες. Έχει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιζώντες, είναι επιζώσες, survivors και οδεύουν προς την ευδαιμονία. Σε τέτοιους δύσκολους καιρούς που περνάμε, είναι πολύ ελπιδοφόρο και χαροποιητικό να γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολλές, είμαστε πολλοί και θέλουμε να γίνουμε ακόμη περισσότεροι. Γιατί όντως χρειαζόμαστε όλοι και εγώ προσωπικά που είμαι η παραγωγός των βίντεο και του υλικού που ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι, χρειαζόμαστε όλοι ανθρωπιά, αγάπη, ελπίδα. Βλέπετε έχουμε και την νεολαία εδώ, είναι τα παιδιά της Τάμη είναι πολύ γλυκά και πολύ τρυφερά, είναι δίδυμα αυτά τα παιδιά και είναι οι μαθητές. Χρειαζόμαστε να αγαπιόμαστε με όλους αυτούς τους τρόπους, ψυχικά, πνευματικά, ναι,
μπορούμε. Φιλιά.